Όλον ότι τα ψυχρά δεδομένα έδειχναν ότι μόνο με ένα θαύμα ήταν δυνατό να προκληθεί ο Παναθηναϊκός για τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης, εφόσον έπρεπε να νικήσει την πανίσχυρη πρωταθλήτρια Γιουγκοσλαβίας, τον Ερυθρό Αστέρα, με σκορ τουλάχιστον 3-0, οι αμέτρητες χιλιάδες των Ελλήνων φιλάθλων επίστευαν στην πρόκληση. Γιατί ήξεραν ότι η ελληνική ψυχή είναι ικανή και για θαύματα όταν πιστεύει σε κάτι. Και λέγαμε, αν δεν φάμε γκολ στη Λεωφόρο, θα βάλουμε 3 γκολ. Και το λέγαμε. Και το πιστέψαμε. Και το πιστεύαμε. Και το πιστέψαμε και το πιστεύαμε. Και ήρθε λοιπόν η ημερομηνία, μεγάλη ημερομηνία, 28 Απριλίου του 1971. Και βάζω το πρώτο γκολ στο 32ο λεπτό. Το δεύτερο γκολ ήταν η καλύτερη κεφαλιά της καριέρας μου. Υπάρχει σχετική φάση και γι' αυτό. Και το τρίτο γκολ το έβαλε ο Καμάρας. Κινδυνέψαμε μόνο μια φορά με ένα σουτ του Κάραση. Και το απέκρουσε ο Κωνσταντίνος, γι' αυτό έπαιξε ο Κωνσταντίνος, επειδή ο Οικονομόπουλος δεν το κατάφερε στο πρώτο μάτς, για ψυχολογικούς λόγους. Και το μάτς το κρατήσαμε με νύχια και με δόντια μετά το 70. Δεν φαντάζομαστε τι πετύχαμε, γιατί ήταν ο μάτς πρόκληση για τον τελικό. Φεύγω από το σπίτι μου το πατρικό, έχω στο Λονδίνο μια δουλειά. Βρήκα σε ένα σύντομο λογαριασμό πως τα γκολ είναι γλυκά σαν τα φιλιά. Ένα γκολ, δύο γκολ στον αέρα, πάντσο η ομάδα πετά. Ένα γκολ, δύο γκολ τέτοια μέρα, άνοιξη έχει καρδιά. Όταν θα γυρίσω θα στο ξαναπώ, όσο μ' αγαπάς πως αγαπώ. Πράσινο μαντίλι δε σε στα μαλλιά, τώρα έχω.